Το να είσαι μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη είναι η ύψιστη τιμή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Διότι εδώ τιμάμε όλους αυτούς που πάλεψαν για αυτόν τον τόπο, για αυτήν την πατρίδα, για αυτά τα χώματα, για αυτόν τον πολιτισμό, για αυτή την παράδοση, για αυτές τις ιδέες. Και επειδή οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες και ιδιαίτερες, γι' αυτό λοιπόν να δώσουμε πρώτα τιμή σε όλους αυτούς που πάλεψαν και αγωνίστηκαν και να κάνουμε προσευχή για το αίμα που χύνεται σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, ποιος το ξέρει. Ιστορίες, παραδόσεις, λαοί, συμφέροντα, όλα αυτά περνάνε μπροστά από τους ανθρώπους. Αλλά εμείς να κάνουμε πολύ προσευχή. Βλέπουμε τα παιδάκια πρόσφυγες και ματώνει η καρδιά μας και φτιάξαμε στην εποχή μας δίκαια ή άδικα τόσους και τόσους πρόσφυγες να παλεύουν από εδώ και από εκεί να επιβιώσουν μέσα στο κρύο, μέσα στα χιόνια, μέσα στην αβεβαιότητα. Λοιπόν, προσευχή, γονάτισμα. Και ας μην το κάνουμε όμορφο θέαμα στην τηλεόραση όλοι να σταματάμε εκεί μπροστά και να βλέπουμε. Δεν είναι θέαμα ο πόνος. Δεν είναι θέαμα ο πόλεμος. Δεν είναι θέαμα όλα του τα δω. Προσέξτε το. Όλα αυτά πρέπει να είναι ευκαιρία προσευχής και περισυλλογής. Και περισυλλογής. Άντε, από Αθήνα να είμαστε καλά και να επικρατήσει ειρήνη και σοφροσύνη.